Τώρα για να κλείσουμε, επειδή δυστυχώς έχουμε πολύ λίγο χρόνο και είναι κρίμα γιατί θεωρώ ότι ήταν μάλλον ενδιαφέρουσα η συζήτησή μας. Βορύδης, τι είπε και έγινε χαμός. Η επιβολή του νόμου δεν γίνεται με προσφορά τριαντάφυλλων, εμπεριέχει στοιχεία αναγκαστικότητας. Το ξύλο είναι στοιχείο αναγκαστικότητας και η κυβέρνηση θα συνεχίσει να το κάνει αυτό. Το ότι το κράτος έχει το μονοπόλιο. Η διατύπωσή σας δεν ξέρω αν ήταν η καλύτερη δυνατή, αλλά το κράτος έχει το μονοπόλιο της βίας και το ασκεί για την επιβολή του νόμου. Το έχει πει στα τέλη του περασμένου αιώνα ο Μαξ Βέμπερ. Του προπερασμένου αιώνα ο Μαξ Βέμπερ. Ένας κορυφαίος διανοητής που μεταξύ άλλων είχε το παρατσούκλι Μάρξ της μεσαίας τάξης. Όμως εγώ θα σας πω κάτι. Δεν μ' άρεσε το ξύλο, για να είμαι ειλικρινής. Γιατί ξέρετε, εγώ πιστεύω ότι το πρόβλημα δεν είναι το ξύλο. Με το ξύλο δεν φτάνουμε πουθενά. Το πρόβλημα είναι η ατιμωρησία. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα για να συνεννοηθούμε. Η φράση που πυροδότησε τόσες αντιδράσεις, θεωρώ ότι όπως συμπολής είπατε, λέει λίγο ως πολύ το αυτονόητο. Δεύτερον, προφανώς υπόθηκε μέσα σε μια συζήτηση. Στην οποία η συζήτηση δεν ήταν αν μας αρέσει ή δεν μας αρέσει το ξύλο. Η συζήτηση ήταν ότι είχαν γίνει συγκεκριμένα επεισόδια και αν έπρεπε σε αυτά τα επεισόδια να επέμβει κατασταλτικά η αστυνομία. Αυτή ήταν η συζήτηση. Mm-hmm. Και απάντησα ναι. Με ρώτησε η συνάδελφό σας και με ξύλο. Και είπα δεν γίνεται αλλιώς και με ξύλο. Γιατί έτσι γίνεται η επιβολή του νόμου. Με συγχωρείτε, αν εννοούμε ότι από μια μεριά θα ομνίουμε, όπως κάνει ο κύριος Τσίπρας, εις την ένομον τάξην και στην καταδίκη κάθε κακής πράξης και στο ότι πρέπει να επιβληθεί ο νόμος. Από την άλλη μεριά όμως, κάθε φορά που θα επιβάλλεται ο νόμος, θα λέμε, α, μα γιατί επιβλήθηκε ο νόμος, γιατί εμπεριέχει στοιχεία βίας, τότε, με συγχωρείτε, τη σχιζοφρένεια δεν την έχω εγώ. Δεν την έχω εγώ. Μπορεί να εμπεριέχει. Έτσι, να ξεκαθαρίσουμε. Μπορεί να χρειαστεί να εμπεριέχει στοιχεία βίας. Άρα μπορεί να χρειαστεί. Ο τρόπος που το διατύπωσα είναι, νομίζω, γλυκύτατος. Γιατί προσπάθησα μάλιστα και χρησιμοποίησα. Να σας εξηγήσω. Και τα τριαντάφυλλα ήταν σημαντικά στη διατύπωση, αλλά εκτός των τριαντάφυλλων προσπάθησα να αποφύγω την πραγματικά σκληρή λέξη, χρησιμοποιώντας και μάλιστα ουσιαστικοποιώντας, ίσως όχι σωστά, μία λέξη, το αναγκαστικός, κάνοντας την αναγκαστικότητα, για να αποφύγω τη σωστή λέξη, η οποία είναι πολύ πιο σκληρή και λέγεται εξαναγκασμός. Και να αποφεύγεται. Άρα λοιπόν, δεν φτάνει που προσπαθήσαμε να το πούμε γλυκά, τα ακούσαμε και από πάνω. Και ρωτώ τώρα. Δεν σας δίραμε. Το τι άκουσα δεν λέγεται. Το τι άκουσα. Άκουσα 5 μέρες, γράψανε να πούμε λες και έχει υποθεί κάτι συγκλονιστικό. Και επιτρέψτε μου και κάτι ακόμα. Γιατί εγώ θέλω να το βάλω αυτή τη συζήτηση. Πρώτον, εγώ ποτέ δεν είπα ότι δεν υπάρχουν άλλοι τρόποι οι οποίοι είναι προληπτικοί, προκειμένου να αντιμετωπίσει τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν οι με την πραγματικότητα. Οι πατατζίδες που βρέθηκαν σε βίντεο να δέρνουν κόσμο. Δεύτερον, χωρίς λόγο. Μπράβο λοιπόν. Αυτό είναι το λόγο. Ναι, αλλά με συγχωρείτε. Πρέπει να ερευνηθούν. Πρέπει να γίνεται. Ποιος είπε όχι. Αλλά προσέξτε όμως. Χωρίς λόγο. Πολύ γλυκά θέλω να σας πω ότι πρέπει να κλείσουμε την. Ναι, αλλά να τελειώσουμε όμως με κάτι. Διότι προσέξτε, αυτό το οποίο θα έπρεπε να είναι σε μια δικαιοκρατούμενη κανονική πολιτεία ο έλεγχος αυτού που κάνει χρήση υπερβολικής βίας. Και ποιος διαφωνεί σε αυτό. Και γι' αυτό έχουμε και εισαγγελίες και γι' αυτό μπορούν να παραμηνυθούν και μπορεί αυτό θα ελεγχθούν διοικητικά και γι' αυτό έχουμε εσωτερικές υποθέσεις στην αστυνομία και γι' αυτό έχουμε και τρίτο όργανο που ελέγχει την αστυνομία και γι' αυτό και έχουμε αλλάξει τα πειθαρχικά στην αστυνομία. Τα έχουμε κάνει όλα αυτά. Δεν το είχατε ψηφίσει στη Βουλή όμως. Με συγχωρείτε. Θα το είχαμε φέρει. Ναι, ωραία. Λοιπόν, αφού λοιπόν έχουν γίνει όλα αυτά, εν συνεχεία αυτό χρησιμοποιείται γιατί στην πραγματικότητα για να ακυρωθεί μία πολιτική η οποία προσπαθεί να αντιμετωπίσει την ανομία, μάλιστα, την οποία την άφησε εκεί που την άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ, γιγαντωμένη. Και μάλιστα σας πληροφορώ ότι όλο το προηγούμενο διάστημα, τι ακούγαμε κύριε Μακρυγιάννη, με συγχωρείτε, τι ακούγαμε, προσέξτε τι λέτε, γιατί θα έχουμε εκτεταμένα επεισόδια. Διότι αυτές οι ομάδες δεν μπορούμε να τις αντιμετωπίζουμε συντεταγμένα ως κράτος, όπως αντιμετωπίσαμε, αλλά πρέπει να τις φοβόμαστε. Πρέπει να δεν τις είχε αντιμετωπίσει αυτές τις ομάδες ο ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς τους είχατε ξεσαλωμένους. Έτσι. Ξεσαλωμένους. Κάνανε ό,τι ήθελαν. Κύριε Βορύδη, έχουμε κατηγορηθήκαμε λαός, για τις προσαγωγές που έκανε η αστυνομία σε επεισόδια. Ο λαός μας έχει εμπειρία. Και το γεγονός ότι τώρα αντιδράτε με αυτόν τον τρόπο, για παράδειγμα, με συγχωρείτε, για την υπόθεση Ρουβίκονα Γεωργιάδη, ξέρουμε τα σπίτια σας, όχι γιατί πέταξαν τρικάκια.
Για το ξέρουμε τα σπίτια σας. Καταδικάστηκε αυτό. Από ποιον? Από το γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ. Και πότε? Δηλαδή, κύριε Βορύδη, τι πρέπει να γίνει? Καταδικάστηκε. Ναι, αφού είχαν βγει όλοι, με συγχωρείτε κύριε Βορύδη, και τους λένε, μα δεν έχετε βγάλει μισή δήλωση. Εν συνεχεία, την επόμενη μέρα, βγήκαν και είπαν κάτι με κρύα καρδιά. Κυρία Τρέμη, έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα μέλη του Ρουβίκονα για παράνομες ενέργειες. Αυτό γιατί το ξεχνάτε? Για το συγκεκριμένο ήταν επί απολυτική καταδίκη.